Κυρίες και κύριοι, το πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι προφανώς η επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα. Αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι η ζωντανή εικόνα από το Μέγαρο Μαξίμου. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου που βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός, ναι, και μόλις πριν από λίγο ήρθε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ενώ τώρα πρέπει να βλέπετε στα πλάνα σας και την πομπή αυτή τη στιγνή. Φτάνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να έρχεται ανάποδα. Ναι, η κάμερα. Α, όχι, έρχεται κανονικά. Τη βλέπουμε τώρα, είσαι πιο ψηλά, έτσι. Ναι, έρχεται κανονικά. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν τα αυτοκίνητα τα αποτελούν την πομπή της Γερμανίδας. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί με τον Πρωθυπουργό είχαν μια επίσκεψη σε μια ταβέρνα με ένα γεύμα που είχαν εκεί και τώρα μπαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα έχουμε μια συνομιλία και μετά. Θα έχουμε μια συνάντηση, Νίκο, περίπου μισής ώρας, τριών τετάρτων και αμέσως μετά θα ακολουθήσει μια συνέντευξη τύπου στο γνωστό πλάνο εκεί στο Τζάκι, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό και την κυρία Μέρκελ. Λοιπόν, τώρα βλέπετε τον Πρωθυπουργό να υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι και το τυπικό, είναι και το πρωτόκολλο, την κυρία Μέρκελ. Και απαραίτητες φωτογραφίες και ανεβαίνουν τώρα τα σκαλιά του Γάρα Μαξίμου, η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο Αντώνης Σαμαράς και η χειραψία. Περιμένουμε, όλο αυτό είναι το τυπικό, να πω ότι οι δύο ηγέτες έχουν συνομιλία από τη στιγμή που έφτασε η κυρία Μέρκελ, δηλαδή από το αεροδρόμιο, και μετά, το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο της Αθήνας, στη διαδρομή ήταν μαζί στο αυτοκίνητο και όλα τα υπόλοιπα, το μεσημέρι στο ξενοδοχείο, θα το δούμε αναλυτικά. Δύο τίτλους, γιατί και εμείς θα πρέπει να μπούμε. Να μάθουμε, Γιάννη, τι... Τέλος πάντων, θα προκύψει από τη συνάντηση. Η ελληνική πλευρά δηλώνει ότι η επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου ουσιαστικά είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. 24 ώρες, τώρα βλέπετε, χαιρετά και τον Υπουργό Οικονομικών και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λοιπόν, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη για την Ελλάδα, 24 ώρες μετά την έξοδο της από τις αγορές. Γιάννη, υπάρχει αυτό το θέμα με εκείνο το ταμείο που καταλαβαίνουμε ότι ίσως είναι το πιο απτό που έχουμε από αυτή την επίσκεψη. Η κυρία Μέρκελ έχει ήδη δηλώσει σε αυτά τα επιχειρηματικά φόρουμ ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες και αυτό το οποίο περιμένουμε, που είναι πολύ έμπρακτο, είναι το γεγονός ότι θα αυξήσει τη συμμετοχή της η Γερμανία, όπως πολύ σωστά είπε, στο Ελληνογερμανικό Ταμείο Ενίσχυσης της Ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Έτσι, για να σας δείξω λίγο και την εικόνα, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή, στη Θημία Τέντα, όπου βρίσκονται όλοι οι δημοσιογράφοι, Έλληνες και ξένοι, και περιμένουμε το σήμα για να πούμε μέσα. Για τις δηλώσεις. Συζήτηση των δύο για τις δηλώσεις και τις ερωτήσεις στον κύριο Σαμαρά και στην κυρία Μέρκελ. Άρα υπολογίζουμε σε περίπου μισή ώρα με τρία τέταρτα. Μισή ώρα από τώρα να έχουμε τις δηλώσεις. Για να δούμε, να ακούσουμε λίγο αν έχει ήχο το πλάνο αυτό. Αν θα έχουμε δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους φωτογράφους. Άρα προφανώς θα κλείσει η πόρτα, το πλάνο φεύγει. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν από το Μέγαρο Μαξίμου που είναι τώρα η Άγγελα Μέρκελ. Η επίσκεψη, όπως είναι επόμενο, έχει πολιτικό αντίκτυπο. Πολιτική είναι η λόγη της κυρίως. Αυτή η επίσκεψη αστραπή. Η Μέρκελ ήρθε στις 2.30 το μεσημέρι και φεύγει στις 8.30 το βράδυ. Και να δούμε τώρα αποσπάσματα από τις δηλώσεις Μέρκελ Σαμαρά. Απευθύνομαι κυρίως στους νέους και θέλω να τους πω ότι πράγματι ο δρόμος είναι επώδυνος, ένας δρόμος με πολλές θυσίες, όμως αυτός ο δρόμος ακολουθήθηκε και ήταν εφικτός μόνο γιατί υπήρχε η αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Αυτή η αλληλεγγύη θα συνεχίσει να υπάρχει και εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε αυτοί οι νέοι στο πλαίσιο της σκληρής προσαρμογής να έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερες δυνατότητες, καλύτερη οικονομία, περισσότερες ευκαιρίες να βρουν θέση απασχόλησης. Ψήφισε Ελλάδα η παγκόσμια αγορά. Να απαντήσω όμως, αν θέλετε, και από πλευράς χρηματοδοτικής, μαθηματικής. Η συνολική πτώση των επιτοκίων, την οποία είχαμε αρχίσει να γευόμαστε τις τελευταίες μέρες, και η σημερινή της συνέχιση, τόση αυτή, δίνει το δικαίωμα σε ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν πιο φτηνό χρήμα. Αλλά δίνει ταυτόχρονα και το δικαίωμα και στην Ελλάδα να βγει και να αναζητήσει αύριο και πάλι φθηνότερο χρήμα. Εάν σήμερα ζητήσαμε μόνο τα 3 δισεκατομμύρια, ενώ θα μπορούσαμε παραπάνω, το κάναμε ακριβώς γιατί μελλοντικά προσδοκούμε ότι θα πέσει κι άλλο το επιτόκιο αυτό. Εκτός λοιπόν από αυτή την ένδειξη ανεξαρτησίας που κάνει η Ελλάδα και επιστροφή σε μια χώρα ομαλή,
νορμάλ, φυσιολογική. Υπάρχει και το στοιχείο του κόστους του χρήματος για τις επιχειρήσεις. Το βράδυ επιθέσεις και απειλές, το πρωί business ή αλλιώς το αποκορύφωμα της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και ενώ όπως καταγγέλουν οι γιατροί του κόσμου, τάγμα εφόδου 25 ατόμων που έφεραν διακριτικά της Χρυσής Αυγής έκανε την εμφάνισή του χθες έξω από τα γραφεία του στο Πέραμα, φωνάζοντας ρατσιστικά συνθήματα και τρομοκρατώντας μικρά παιδιά και τους γονείς τους που βρίσκονται στο ιατρείο. Σήμερα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου αποκάλυψε ότι η εταιρεία του Ηλία Παναγιώταρου με την επωνυμία Φάλαγγα προμήθευε τη συγκεκριμένη ανθρωπιστική οργάνωση με παραϊατρικό υλικό. Η επιχείρηση Χρυσή Αυγή εμπέζει ακόμα και αυτούς που την πιστεύουν. Την ίδια ώρα που δίδεται εντολή και υπάρχει καθοδήγηση για επίθεση στα ιατρεία των γιατρών του κόσμου, την ίδια ώρα βουλευτής της Χρυσής Αυγής, επιχειρηματίας, είναι προμηθευτής της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου. Μαγαζί είχα και προμήθευα τα πάντα. Έχω κόψει εκατοντάδες τιμολόγια σε πάρα πολύ κόσμο. Ποιο είναι το μεμπτό? Πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Κεγκέρογλου πού θα κόβουμε τιμολόγιο. Είχα ένα μαγαζί και είχα εμπορική δραστηριότητα. Στα σχετικά έγγραφα φαίνεται πως ο Ηλίας Παναγιώταρος προμήθευσε τους γιατρούς του κόσμου με οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σαπούνια και αντισηπτικά αξίας 24.900 ευρώ, παρότι το καταστημά του εμπορεύεται ήδη ρουχισμού. Γι' αυτό το λόγο έχει ενημερωθεί το ΣΔΟΕ και η Εισαγγελία ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Από την πλευρά τους, οι γιατροί του κόσμου υποστηρίζουν ότι η προμήθεια έγινε μετά από ομοιοδοτικό διαγωνισμό τον Ιούλιο του 2012, χωρίς να γνωρίζουν ότι ανήκε στον Ηλία Παναγιώταρο. Θυμηθείτε ότι μιλάμε για τον 7ο του 2012, δηλαδή ουσιαστικά ένα μήνα μετά τις εκλογές, άρα κανένας δεν μπορούσε να ξέρει όλα αυτά τα οποία στη συνέχεια ακολούθησαν. Προφανώς τώρα, με την τώρα γνώση, θα προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε αυτό να μην γίνει. Η Αμερικανίδα, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, σκύβει το κεφάλι της, καταφέρνοντας να αποφύγει το παπούτσι που εξφενδονίζει μια γυναίκα προς το μέρος της. Η δυσάρεστη έκπληξη συνέβη κατά την διάρκεια ομιλίας της Χίλαρη Κλίντον σε συνέδριο στο Las Vegas. Η ίδια προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ. Was that a bat? That somebody throwing something at me? Is that part of Cirque du Soleil? Οι άντρες ασφάλειας συνέλαβαν την διαδηλώτρια και την απομάκρυναν από την αίθουσα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη στον πρόεδρο Ομπάμα το 2010, όταν ένας άντρας εκτόξευσε ένα βιβλίο εναντίον του σε προεκλογική ομιλία στη Φιλαδέλφεια. Δύο χρόνια νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος Μπους, με άριστα αντανακλαστικά, κατάφερε να αποφύγει το παπούτσι που πέταξε οργισμένος Ιρακινός δημοσιογράφος. Το 2009, οι κάμερες κατέγραψαν έναν φοιτητή που πέταξε το παπούτσι του εναντίον του πρώην Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στροσκάν, την ώρα που μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.